θάλασσα πλατιά. Αεράκι δίχως ψυχρά, φεγγαράκι μες τη νύχτα και στον ουρανό μου σαν στεριά. Και λέγαν τρίγυρο μόλι βρε το τυχερό, λες και τα έχει πληρωμένα να φανούνε ερωτευμένα. Γίνε όλα ένα σ' αγαπώ. Τώρα που είναι η αγάπη και τα γέννη μου, όλα τα χώμα δεν έχω πια το τέρι. Στον Κωνσταντή και αν του πεις καλιά έχω να σκοτωθώ εγώ παρά εκείνη. Εδώ κατολόγω μου στο Γιάννη πως ό,τι και να συμβεί θα την προστατέψω με την ίδια μου τη ζωή. Ανάθεμά σε Κωνσταντή. Είναι κρίμα Ορέστη. Μα μερικές φορές σε νιώθω σαν το μικρό μου αδερφό το Μάνθο. Περίεργο δεν είναι? Πού είναι ο Σύφης? Και να ήξερα νομίζεις θα σου έλεγα. Πες το Γιώργη να πεις στο κολόπεδο να γυρίσει, γιατί την επόμενη φορά δεν θα λυπηθώ κανέναν σας. Μαρκό, είδες τι εύκολο που είναι? Τολμάς να πατάς στο σπίτι μου? Ο γιος σου έκαψε το μετόχι μας. Το δικό σου μας ατίμασε. Αν πέσεις στα χέρια σου Σύφης, τολμάς να με απειλείς? Αν χαλάσετε το Σύφη θα βουλιάξει όλη την Κρήτη. Ο αδερφός σου σήκωσε παντιέρα και δεν με ρωτάει πράγμα για ό,τι κάνει. Ο Λευτέρης τι λέει? Αυτός τον αγαπά πολύ, πράγμα δεν του λέει. Έπρεπε να την είχα πάρει μαζί μου στην Αθήνα. Και θα δεις ο Σταματάκης δεν την ακολουθούσε. Αυτός είναι ίδιος ο Ηράκλης. Αν τη θέλουμε ζωντανή πρέπει να την πάρουμε από τα χέρια του. Πάση θυσία. Μου τηλεφώνησε ο Σύφης. Η Μαρία τι κάνει, ρώτησες? Δεν θυμάμαι. Δεν ρώτησα. Έπρεπε να του πεις να γυρίσει πίσω. Δεν μπορούσα. Οι Λεβεντογιάννηδες τον ψάχνουν, αγάπη. Και αν κάποια στιγμή τον βρουν, ποιος μπορεί να αντέξει αυτό που έρχεται? Σου είχα ζητήσει μια χάρη κάποτε. Αν πλησιάσει το τέλος μας, να μας στεφανώσεις. Εδώ μου έγινες και προφήτης τώρα. Ξέρεις είτε θα κάνει ο Θεός και μελετάς το τέλος σας. Η αγάπη σε οδηγεί σε λάθος δρόμο, Σύφη. Πού είσαστε? Στο κτήμα του Μανούσου. Να μείνετε εκιά. Μην το κουνήσετε. Οι Λεβεντογιάννηδες είναι σκληροί άνθρωποι. Αλλά αγαπάει ο ένας τον άλλο. Το ξέρω, καρδούλα μου. Το ξέρω. Αν το καταλάβει ο Κωνσταντής θα το καταλάβουν και άλλοι. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Μακάρι να μ' αγαπάει κι αυτός το ίδιο. Μαρία μου δεν είναι σαν εμένα. Δεν θα τον αφήσει. Θα σταθεί δίπλα του. Θα βγει μπροστά του αν χρειαστεί, αλλά δεν θα τον αφήσει. Αν θέλει να χαραμίσει τη ζωή της για το Σταματάκι, ας το κάνει. Κωνσταντή! Πάρτο. Σκότωσέ τη. Άσε με. Δεν θα σε σταματήσω. Σκότωσέ τη. Παράτα με ρε Γιάννη. Ούτε τρίχα της δεν μπορείς να πειράξεις, αδερφέ μου. Τόσο πολύ την αγαπάς. Thank you.
σκοτώσουν. Ερώτηση θα κάνουμε και φύγαμε. Να την ακούσω. Πώς ήφερες ο Σταματάκης, πέρασε από εδώ. Δεν το ξέρουμε. Πάρτε δρόμο τώρα. Κατεβά σε κάτω το όπλο σου, ρε, που θα απειλήσεις εσύ εμένα. Κουνείς εσύ. Γιώργη! Μη ρίξεις. Μην τα κάνεις, μωρέ. Κουζουλάθηκες. Ο Γιώργης είναι ο αδερφός του Σύφη. Συγγνώμη, ρε Γιώργη. Ωραία φιλοξενία. Οι Λεβεντογιάννηδες φέρνουν γύρω το κτήμα. Πρέπει να προσέχουμε. Ο αδελφός μου που είναι. Έφυγε, Γιώργη. Μια μέρα κάτσε μόνο. Και πού πάει, σου είπε. Όχι. Κοπιάσε το μετόχι να κεράσω μια τσικουδιά. Άστα, ευχαριστούμε. Όταν ξαναγυρίσει, πες του. Θα ξαναγυρίσει. Πάμε, Γιώργη. Κι εγώ που νόμιζα πως το καταφύγιο του Σύφη δεν το ήξερε κανείς. Εκτός από μένα. Καμία βλακία. Προχώρα. Τι δουλειά έχουν οι Λεβεντογιάννηδες στο μοναστήρι? Μας παρακολουθούν, ανάθεμά τους. Περπάτα πιο γρήγορα. Τι έγινε? Ο στρατής παραιτήθηκε. Πότε? Έτσι αποφάσισε ξαφνικά? Οι εφημερίδες γράφουν ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Ο στρατής δεν κάνει πράγμα χωρίς να το μετρήσει. Για να τους παρατήσει, πρέπει να πείτε και σοβαρούς λόγους. Για μας το έκανε, θεία. Για σένα. Κοίτα, θες να κάνω τώρα. Να παραστήσω το στεναχωρημένο, ε? Θέλω τα παιδιά και τα νύψια μου κοντά μου. Να ξανασμίξει η οικογένεια. Αυτή η παρέτηση δεν έπρεπε να γίνει τώρα. Έγινε σε λάθος στιγμή, σε λάθος χρόνο. Ο στρατής έχει δύναμη. Το χρειαζόμαστε, ΠΑΕ. Λευτέρη, ο Κωνσταντής κυνηγάει το Σταματάκι. Αν το βρει, θα έχουμε πολλές φασαρίες. Το ξέρω. Μα δεν μπορώ να πάω κόντρα στον Κωνσταντή όταν έχει δίκιο. Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Δεν έβαλα τον Κωνσταντή στη θέση μου. Εσένα έβαλα. Παρασύρισε κι εσύ από το θυμό σου. Δεν είναι αλήθεια. Είναι. Άφησε το μικρό να οργανωθεί. Λευτέρη, σε παρακαλώ. Βοήθησε το Γιάννη. Μην αφήσει να σκοτώσω τη Μαρία. Σε παρακαλώ. Το έχω κάνει, θεία. Μη φοβάσαι. Να σε καλά. Αυτό το κομμάτι γης το αγόρασε ο Θεόκλητος όσο ήμουνα στην Ισπανία. Το αγόρασε για μένα. Ήταν το δώρο μου για τη Μαρία. Για όταν θα παντρευότανε. Που να φανταστώ πως θα γνώριζε εσένα. Είσαι καλά? Αυτοί που σας έφεραν εδώ είναι έμπιστοι του Δρακολευτέρη. Ο θείος σας αγαπάει πολύ. Δεν θέλει να πάθεις κακό. Τι θα γίνει τώρα? Σας δίνω διορία 20 μέρες. Μετά αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Αυτό δεν γίνεται. Τις αποφάσεις τις παίρνεις για τον εαυτό σου, όχι για τη Μαρία. Αν θέλεις να αυτοκτονήσεις, το ξέρεις το δρόμο.
Το δικό μου το παιδί όμως δεν θα το σύρει στο θάνατο. Σου λέω αυτό δεν γίνεται. Σήμερα θα μπορούσα να σε έχω σκοτώσει. Έπρεπε να το έχεις κάνει. Την έχασε την ευκαιρία σου. Και τώρα μπορώ να πας στο διάολο. Εσύ κιόλας στο σούι! Μην το χτυπήσεις. Πες μου, τι θες να γίνει? Οι δικοί μας έχουν βγει στους δρόμους και το ψάχνουν. Όταν φεύγατε από το κτήμα του Μανούσου, ερχόταν το αυτοκίνητο που είχε στείλει ο Κωνσταντής. Δεν μπορώ να πάω ενάντια στον αδερφό μου, δεν το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω. Τελευταία φορά που πήγα ενάντια στην οικογένεια, έγινε η αιτία να σκοτωθεί ο Στελιανός. Ποιος νομίζεις πως τον έστειλε στο Μητάτο για να γλιτώσει το Σύφη? Εγώ. Για να μην πονέσεις. Μακάρι να πέθαινα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το Σύφη. Ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα. Εσύ το λες αυτό? Εσύ που ακόμα πονάς για την Ερυφύλη? Εγώ το λέω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά πατάς στο δρόμο το δικό μου και του θείου σου του Ηράκλη. Ο δρόμος αυτός είναι ποτισμένος με το αίμα των γυναικών που αγαπήσαμε, Σύφη. Σώπα. Μετά από 20 μέρες θα έρθω να την πάρω. Αυτό το κορίτσι είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω στον κόσμο. Δεν θα σε αφήσω να μου το σκοτώσεις. Αν δεν λάβουμε μέτρα, και το συντομότερο μάλιστα, μετά το μετόχι του Αντώνη, ο Κωνσταντής θα κάψει ολόκληρο το χωριό. Στεφανή, μάζεψε τη γλώσσα σου. Ο Σταματάκης έκλεψε τη Μαρία και αυτό αποτελεί μεγάλη προσβολή για το χωριό μας. Εδώ έγινε Σταματάκης ο Σύφης και αυτός δικό μας κοπέλι είναι. Σταματήστε μόνο, σταματήστε. Αμέσως να αρπαχτείτε. Δεν μου φτάνουν τα δικά μου βάσανα, έχω και εσάς τώρα. Μ' αφήσα το Λομόναχο να παλεύουμε τα γρήμια. Έμορε, Θεόκλητε. Και εμείς δεν θα σου κάνουμε δηλαδή. Άμα δεν μπορείτε να κάνετε πράγμα, να κλείσετε το στόμα σας και να μην βάζετε λάδι στη φωτιά. Μην τα λες εμένα, αυτοί τσακωπνίγονται. Φεύγεις, πού πας εδώ? Εκεί που πρέπει. Το μίσος μπήκε σαν λύκο στο μαντρί και πρέπει να προστατέψω τα πρόβατά μου. Να περάσει και από την ουρανία. Να βρεις τρόπο να ηρεμήσει την ψυχή της. Στεφάνη, να κοιτάς τη δουλειά σου. Δεν θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Έχετε δει παπά να τσατίζεται έτσι? Όλοι στα σφαγιά έτσι είναι. Μα για το στρατή μάθατε πράγμα? Οι εφημερίδες αναφέρουν στην πρώτη σελίδα την είδηση της παραιτήσεως. Ο Λεβεντογιάννης είναι το σπουδαίος υπουργός. Τίμιος εργατικός, δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Από τη μία μεριά στενοχωριέμαι που παραιτήθηκε. Από την άλλη ο στρατής είναι λογικός άνθρωπος. Δεν θα αφήσει να χαλάσουν το Σύφη. Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Καλώς τον. Γεια σου, Αρθούλα. Γεια σου, Θεόκλητε. Έλα, παίρνα μέσα. Καιρό έχω να δω τους δικούς σου. Τι γίνεται? Δεν ξέρω. Ο Γιάννης φάνηκε καθόλου? Από πότε έχεις να τον δεις? Για σήμερα μιλώ, πήρε κανένα τηλέφωνο. Όχι. Γιατί, τι συμβαίνει? Πράγμα δεν συμβαίνει. Αρθούλα, τι ετοιμάζει ο Κωνσταντής, ξέρεις? Όχι. Από τότε που έμαθα για το Σύφη και τη Μαρία, δεν ξαναπάτησε το πόδι του σπίτι μας. Θεόκλητε, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Το ξέρεις ότι ο στρατής παραιτήθηκε. Του είχα ζητήσει να μείνει.